σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση. Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλό μεσημεράκι, καλό κουράγιο εύχομαι, να είστε καλά. Λίγο τα ακουστικά και Γιώργο, λίγο ένταση. Ήπου που θα κουφαθώ εγώ, λίγο πιο χαμηλά τώρα, ναι, νομίζω είναι υπερβολή. Ήπου όντως ήταν λίγο χαμηλά, τέλος πάντων όπως και να έχει. Στο αθόρυβο και το κινητό και ξεκινάμε λοιπόν την επικαιρότητα εδώ στα 15 λεπτά, πήγαμε 15 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM, αγαπημένοι μου, είστε συντονισμένοι, Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, φρεσκοξυρισμένος, φρεσκοκουρεμένος, με γεια, να, παρέλειψα το πρωί να σου πω, εδώ είμαστε λοιπόν, εμείς από εδώ, είμαστε καλά νομίζω, να μην παραπονιόμαστε, έχουμε τα air condition, δόξα το Θεό, εκεί έξω είναι τα δύσκολα, 33 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουν σπάσει τα θερμόμετρα, εν τω μεταξύ κάθε φορά που κάνω ανανέωση βλέπω ότι είμαστε πάνω με 1-2 βαθμούς. Το πρωί 6:20 ήταν πρώτη φορά το έχω ζήσει αυτό. Φτάνω εδώ στην Πολυτεχνείου, προσπαθώ να παρκάρω, οπότε ανεβάζω το παράθυρο γιατί είμαι έτοιμη, βάζω όπισθεν και κλείνω το παράθυρο. Μέσα σε μισό λεπτό, ήταν απίστευτο, είχα λουστεί στον υδρότα, τέτοιες θερμοκρασίες τόσο υψηλές, τόσο νωρίς, νομίζω πως είχαμε καιρό χρόνια να ζήσουμε. Προσοχή στους ηλικιωμένους, μην κυκλοφορείτε έξω. Με air condition, με ανεμιστήρα στο σπίτι, με βεντάλια στην χειρότερη των περιπτώσεων. Προσπαθείτε να δροσιστείτε με κάθε τρόπο. Λοιπόν, 69-074-83-484 μέσω Viber, τα μηνυματάκια σας. Μας στέλνετε, διαβάζουμε, σχολιάζουμε. Υπενθυμίζω πως σήμερα στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε γύρω στη 1:25 τον κύριο Μητρόπουλο για τα ερωτήματά σας, εργασιακής φύσεως θέματα που σας απασχολούν ή συνταξιοδοτικά. Μπορούμε να του τα θέσουμε, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Μας ακολουθείτε στα social media, στις σελίδες μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε τα κανάλια μας στο YouTube όπου ανεβαίνουν οι εκπομπές, οι συνεντεύξεις. Μόλις αυτές ολοκληρωθούν και στο Mixcloud έχουμε την εφαρμογή για να μας ακούτε διαδικτυακά παντού σε όλη τη χώρα αλλά και εκτός συνόρων. Η φωνή του Focus, η φωνή σας. Και φυσικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr όλα τα νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εσείς εκεί στα Βορόγια είστε, κυρίες μου, πολύ προκλητικές με αυτές τις φωτογραφίες εκεί από τις πισίνες. Τι είναι αυτά, 38 βαθμούς, βλέπω 38 βαθμούς Κελσίου εκεί στα σύνορα με εδώ Ιράνη, 35 στα Βορόγια. Εντάξει, δεν δροσίζεστε αγαπημένες μου και οι δύο, υπέροχες φωτογραφίες, να περάσετε όμορφα. Σουλτάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και σε εσένα. Βλέπω ήδη στέλνετε και μηνυματάκια για τον κύριο Μητρόπουλο. Με 40 βαθμούς Κελσίου,
εκεί στην Πέλα. Καλό κουράγιο, Γιάννη. Τα ροδάκινα, τα πεντανόστιμα. Υπέροχα, ό,τι πρέπει για την δίαιτά μας, Γιώργο. Σου είπα χθες, αυτή η δίαιτα έχει καταντήσει ανέκδοτο. Χθες, λέω καιρό έχω, ας ζυγιστώ. Πόσα λες έχασα. Μισό κιλό πάνω, υποτίτσι. Ναι, ναι, γιατί έφαγα σκουμπρί καπνιστό. Κατακράτηση πάει σύννεφο. Τι το ήθελα, τι το ήθελα. Λοιπόν, καλά είναι, δεν πειράζει. Κάνουμε και τις ατασταλίες μας που και που. Στην Μαρία, στην Λαμπρινή, στον Στράτο, τα χαιρετίσματά μας. Να και η Λαμπρινή, προκλητική επίσης εδώ. Από τις ακρογιαλιές. Ωστόσο, γιατί άδεια βλέπω, τι ακριβώς θέλεις να μας πεις, Λαμπρινή μου? Βλέπω άδεια την παραλία. Βόλος, 39 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε λιώσει, γράφει 838. Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο. Την αγάπη μας, 3,77. Στην Αναστασία, στη Μανούλα, τα φιλιά μου. Λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι 43 δεν το πιστεύω. Πάμε για άλλα. Και εκεί που ήταν σήμερα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τον καύσωνα, δίνουν παράταση τώρα, λέει οι μετεωρολόγοι, όχι μόνο για αυτήν την εβδομάδα, αλλά και για την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, τι γίνεται, μήλο στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Δραγασάκης με εχμές κατά Κασελάκη αποχωρεί, μαθαίνουμε. Οικονομική ασφυξία στον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτόν τον λόγο, λέει, δεν θα κάνει την ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος ο Κασελάκης, λόγω κόστους. Προτεραιότητα, λέει, η μισθή των εργαζομένων. Εκεί με τους εργαζόμενους στην Αυγή τι ακριβώς γίνεται? Γιατί οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Ο Βορύδης τι μας είπε σήμερα στην ΕΡΤ, ότι έχουμε από τους χαμηλότερους, λέει, πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Σε σχέση με πέρυσι δεν βλέπει επίσης αυξήσεις και για την ακρίβεια και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε ορισμένα, λέει, προϊόντα μπορεί να είναι λίγο αυξημένες οι τιμές και ίσως και καλύτερα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και μία μικρή αύξηση, πάντα υπάρχουν αυτά, αλλά η γενικότερη εικόνα, μας λέει ο κύριος Βορύδης, είναι σταθεροποιημένη, κυρίως στα ακτοπλοϊκά. Σε σχέση με πέρυσι, το ξαναλέω, το τόνισε ο άνθρωπος. Τώρα, αν τα βάλουμε κάτω και δούμε τι γινόταν παλαιότερα χρόνια, μία διαφορετική τιμούλα την έχουμε. Κρατάμε πάντως πως έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Τι νομίζετε? Την ώρα που οι Έλληνες
φορολογούμενοι καθυστερούν ακόμη και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να κερδίσουν λίγο χρόνο. Θα μου πεις, θα τα πληρώσουν. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν να πάνε όλες τις υποχρεώσεις προς τα πίσω και κάποια στιγμή θα μας πνίξουν αυτές οι υποχρεώσεις. Και είναι και τα πρόστιμα αυτά, από 100 μέχρι και 500 ευρώ, αυτές οι προσαυξήσεις, αν δεν γίνει υποβολή της φορολογικής δήλωσης μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου. Παράταση δεν δίνεται. Ο Ιούλιος, ο μήνας που θα χαρακτηρίσει τη Θεσσαλονίκη από τους πληστηριασμούς, θα χάσουν περιουσίες οι Έλληνες αυτόν το μήνα και βγαίνουν στο σφυρί τα πάντα, μέχρι και αποθήκες. Χτυπούν καθημερινά τα σφυριά του πληστηριασμού. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο καιρό και το τελευταίο διάστημα, το τι γράφονται ειδικά στα social media για τη Δέσποινα Βανδύ και την σχέση της με τον, πώς τον λένε, τον... Πώς? Ναι, τον Μπισμπίκη, ναι. Σήμερα όμως την έχουν αποθεώσει, όχι άδικα, γιατί η Δέσποινα Βανδύ είχε... ψυχή για μένα, μαγιά μεγάλη, είχε κλείσει συναυλία στο Τσεσμέ στη Σμύρνη, το τουρκικό ίδρυμα παιδείας το διοργάνωσε, είπε okay αρχικά, αλλά μόλις έφτασε και ενώ ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί, στο παραπέντε είπε όχι, δεν θα δώσω συναυλία, γιατί στον χώρο υπήρχαν τουρκικές σημαίες και η αφίσα του Κεμάλ Ατατούρκ. Μπορείτε να δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας, στη σελίδα μας στο Facebook. Ένα μεγάλο μπράβο προσωπικά από μένα στην Δέσποινα Βανδύ, γιατί πραγματικά ήθελε μεγάλη δύναμη, είναι μια γυναίκα με καριέρα. Το κόστος δεν είναι μικρό, το κόστος θα είναι μεγάλο, αλλά παρόλα αυτά είπε όχι. Και όσον αφορά όλους εσάς που γράφετε, γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί που θα προβούν σε πικρόχολα σχόλια, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα είχατε το θάρρος να κάνετε αυτό που έκανε η Βανδύ και έπειτα να σχολιάσετε. Είχε τα κότσια και ξεφτύλισε την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που κινείται εδώ και χρόνια σε κλίμα κατευνασμού. Που απαντά στις απίστευτες προκλήσεις και παραβιάσεις των Τούρκων με πολιτισμό. Μέσα σε πολιτικό κλίμα γίνονται πάντα οι ανακοινώσεις. Και φυσικά αυτό μεγαλώνει και την θρασίτητα των Τούρκων, την προκλητικότητά τους. Το τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τους Τούρκους αλλοίς στο Αιγαίο αλλά και Θράκη δεν μπορεί να περιγραφεί. Έχω επίσης στην ιστοσελίδα μας μία φωτογραφία με τα τουρκικά αλλιευτικά και το πανηγύρι που γίνεται. Πραγματικά είναι, έχουν ξεφύγει. Είναι σαν να κινούνται σε δικά τους χωρικά ύδατα και όχι στα ελληνικά. Μάλιστα, το άλλο με τον Αβγενάκη το μάθατε. Ναι, γιατί τα πάω λίγο γρήγορα, είναι ήδη και 28. Αβγενάκης, τι λέγαμε Γιώργο,
Κάντο όπως μπέος. Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι κάτι μου θυμίζει το περιστατικό, τι είχε γίνει, ναι, σου δίνω σφαλιάρα και έπειτα μου ζητάς και συγγνώμη. Πήρε πίσω λοιπόν ο υπάλληλος την μήνυση, δεν τον ακούμπησε καν, κάτι μπορεί να είχε στο πρόσωπό του σε κάθε περίπτωση, και πήγε εκεί πέρα να διώξει το κουνούπι που κάθισε στο μαγουλό του. Δεν ξέρω, ήταν μια παρεξήγηση λέει, οπότε θεωρείται λήξαν το θέμα. Και βγήκε με αλαζονικό ύφος ο πρώην υπουργός να μιλήσει τώρα για εργαλειοποίηση του θέματος. Προς Θεού, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Μην πηγαίνει το μυαλό σας. Μην είστε καχύποπτοι. Ναι, για τον άλλον τραγουδιστή που είναι περήφανος για το χωριό του Αταρτούρκ. Άλλη φορά είναι παντελόνια τελικά, γράφει ο Κώστας. Συμφωνώ, Κώστα. Τα είδαμε κι απ' άλλους. Ναι, Πόντια. Πόντια και τίμησε την καταγωγή της η Δέσποινα Βανδύ. Σε κάθε περίπτωση. Ας το κάνουν κι άλλοι. Κατερινάκη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, Σουλτάνα μου. Εννοείται πως δεν θα το διαβάσω. Κάποιες φορές, αν έχει γίνει αυτό, εκ παραδρομής, να είσαι καλά. Γερή και δυνατή, περαστικά σε κάθε περίπτωση. Ο Απόστολος, μήπως ήταν τα τριγωνάκια. Ας το, Απόστολε, τα τριγωνάκια ήταν πειρασμός. Δεν το συζητώ, τα τιμήσαμε. Ξανατιμήσαμε, εκείνο το ψυγείο άνοιξε και έκλεισε πάρα πολλές φορές. Σε ευχαριστούμε και πάλι, ήταν υπέροχα. Προφανώς είναι από την συναυλία, από τον κόσμο, γιατί τα άκουσε και από την δήμαρχο εκεί της περιοχής, η Δέσποινα Βανδύ. Θα το ανοίξω σε λίγο το βίντεο που μου στέλνετε, Αναστασία. Κατά τα άλλα, με φωτιές έκλεισε η βραδιά, με φωτιές άνοιξε εκεί στην Κορινθία, καλά τα πράγματα. Στην Δράμα τώρα δίνεται μια μάχη, στους Ευζώνους όλα καλά, εκεί στο Κιλκής κοντά στα σύνορα πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Είχαμε δυστυχώς και τον τραυματισμό πυροσβεστών χθες και επίσης ένας διπλό έμφραγμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Περαστικά να το ευχηθούμε του ανθρώπου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εν τω μεταξύ, ένα σχόλιο μόνο. Κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Τα έχεις έτσι εύκολα στο σπίτι, αφημένα, βρε Γιώργο? Γιατί εξιχνίασαν οι αστυνομικοί μία υπόθεση εδώ στην Θεσσαλονίκη που είχε γίνει πέρυσι. Μία ηλικιωμένη μπούκαραν στο σπίτι της δύο Γεωργιανοί και απέσπασαν ένα μπαουλάκι στο οποίο είχε μέσα κοσμήματα. Η αξία τους ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ. Χτύπησαν και τη γυναίκα τότε. Να.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλά κάνετε, έχω διαβάσει ήδη τα μηνύματα και που στέλνετε για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά έχει να μας πει και πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103.6. Focus FM 103.6. Μάθε να ακούς. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής μέσω Focus. Μέχρι και τη μία θα τα λέμε μαζί. Θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής πολύ σύντομα και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό εργατολόγο. Μάλιστα, και διάβαζα νωρίτερα, γιατί δεν το παρακολούθησα, ότι ο κύριος Τσακλόγλου πληροφόρησε ότι περισσότεροι από 180.000 συνταξιούχοι εργάζονται, μάλιστα. Και το είπε φυσικά με μεγάλη υπερηφάνεια. Είναι και αυτός ένας τρόπος που βρήκε η κυβέρνηση για να περιορίσει αυτή την κρίση των συνταξιούχων που δεν τα βγάζουν πέρα, και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που αυξάνονται και δραματικά οι συνταξιούχοι που απασχολούνται. Πάμε λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, είστε καλά? Είναι η απόλυτη ντροπή του πολιτικού προσωπικού να επιχαίρει, να χαίρεται, επειδή 210 έχουν γίνει χιλιάδες, όχι 180, δεν είναι ενημερωμένος ο κύριος Υπουργός, έχουν ξεπεράσει 200.000. 70 συνταξιούχοι, επειδή τους λαϊλάτισαν τις συντάξεις, τους έκοψαν τα δώρα, κατήργησαν το ΕΚΑΣ, είναι το απόνυτο όλυδος, τους έστειλαν τώρα στην αγροεργασία για να αιμοδοτούν τον ΕΦΚΑ. Διότι από τις 200.000 εισφορές που θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι, 400 εκατομμύρια θα πάρει φέτος ο ΕΦΚΑ. Άρα τους κατέστρεψαν τις συντάξεις, τους λαϊλάτισαν τα εισοδήματα, τους κατήργησαν τα δώρα και τώρα τους στέλνουν στην αγορά εργασίας στα 70 τους και στα 75 τους για να δουλεύουν, να προσθέτουν κάτι στο χαμηλό εισόδημά τους, αλλά κυρίως να δίνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ, διότι όποιος δουλεύει, πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας, όποιος δουλεύει πληρώνει εισφορές και πληρώνει επιπλέον και ένα 10% χαράτσι, το οποίο πάει μη ανταποδοτικά στον ΕΦΚΑ, άρα πληρώνει εισφορές συν το χαράτσι. Το 10% έτσι λοιπόν είναι η απόλυτη ντροπή του πολιτικού προσωπικού και κυρίως να επιχαίρει, επειδή 200.000 70 και 75 έχουν μπει στην αγορά εργασίας ή κάνοντας αίτηση δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να δουλεύουν μετά τα 67 τους. Είναι η απόλυτη ντροπή, το όνειδος του σύγχρονου πολιτικού προσωπικού στη χώρα μας. Και όχι μόνο να μην τρέπονται, θα μου επιτρέψετε κύριε Μητρόπουλε, να υπερηφανεύονται κιόλας που φτάσαν σε αυτό το σημείο τους απόμαχους της εργασίας, να εργάζονται ξανά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είναι και όχι μόνο αυτό. Τραγικό. Σήμερα μεγάλη κυβερνητική εφημερίδα λέει ότι το brain train, δηλαδή νέα νεανική μετανάστευση, το κύμα, συνεχίζει κατά τους ίδιους ρυθμούς και τα ποσοστά, κυρίως σε ηλικίες νέων μέχρι 29 αλλά και μέχρι 44, στους ίδιους ρυθμούς φεύγουν οι νέοι μας, στους ίδιους ρυθμούς που έφευγαν
την περίοδο των μνημονίων, 10-23. Κατά τον έτσι, κύριο λοιπόν, Γεωργιάδη, δεν είναι κακό βέβαια αυτό. Τι μας είχε πει ότι γι' αυτό δεν φτιάξαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, για να μπορούμε, η απόλυτη ντροπή είναι ότι βάζουν εκ νέου τους συνταξιούχους τους 70άριδες και κλείνουν τις πόρτες για τους 25άριδες. Και οι 25άριδες πάνε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Γερμανία, στην Αμερική για να διεκδικήσουν μεροκάματο και αξιοπρεπή ζωή. Αυτή είναι η ντροπή του πολιτικού προσωπικού που επιχαίρει για τα νήτικα. Ή προχθές επέχαιρε κάποιος από τους υπουργούς ότι δώσαμε δυνατότητα σε ανθρώπους να δουλεύουν μέχρι τα 74 τους, υπάρχει ο νόμος ο 50-45, για να συμπληρώνουν τα ένσημά τους. Να δουλεύουν μέχρι τα 74. Επιχαίρουν για αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Ενώ άλλη είναι η στόχευση της ανθρώπινης κοινωνίας. Να ζουν ευχάριστα, να ζουν με τις οικογένειές τους, να ταξιδεύουν, να οργανώνουν καλύτερα τη ζωή τους χωρίς τις υποχρεώσεις, αυτή το άγχος της επιβίωσης. Κι όμως, στέλνοντας 270 στη δουλειά, βγαίνουν, όπως είπατε και εσείς, ο υπουργός, αλλά και άλλοι, και χαίρονται και υπερηφεράβονται που ξαναέβαλαν στην αγορά εργασίας, κλείνοντας πόρτες για τους νέους, ξαναέβαλαν 70 στην αγορά εργασίας. Εν τω μεταξύ έχουμε και άλλα νέα όσον αφορά την εξαήμερη εργασία με στοιχεία από το Υπουργείο για τις πρώτες, λέει, 15 ημέρες εφαρμογής του μέτρου. Κατ' εμέ αποτυπώνεται ένα χάος και μία αυθαιρεσία. Μόνο μία στις 6 επιχειρήσεις, λέει, που υπέβαλαν σχετική αίτηση, πληρεί τις προϋποθέσεις. Γιατί δεν καταργούν τη ρύθμιση που μας διέσυρε σε όλη την Ιφίλιο. Διότι ακόμα και λατινοαμερικάνικα κανάλια, εγώ μίλησα σε ευρωπαϊκά που κλήθηκαν, μεγάλες εφημερίδες και κανάλια, διότι θέλαν την άποψη της Επιστημονικής Ένωσης ΕΝΙΠΕΚ που προείσταμε, δήλωσα με αντικειμενικότητα ότι ενώ όλες οι κυβερνήσεις κοιτάνε να μειώσουν τον εβδομαδιαίο, να κάνουν το πενθήμερο τετραήμερο, κάποιες χωρίς μείωση των αποδοχών, δηλαδή να αμείβονται όσοι δουλεύουν με τετραήμερο όπως αμείβονταν όταν δούλευαν με πενθήμερο, τώρα η κυβέρνηση έφερε το εξαήμερο και γίναμε περίγελος σε όλη την Ιφίλιο, όχι μόνο στην Ευρώπη, διότι στην Ευρώπη τα κανάλια τουλάχιστον 7 μεγάλων κεντρικών κυβερνήσεων μας διέσυραν και μας ευθέλησαν. Γιατί δεν καταργεί λοιπόν τη δυνατότητα να δουλεύουν την έκτη μέρα υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι, αφού μία στις χίλιας επέλεξε. Δεν απήντησε ένα συναδελφός σας στον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτό, ή περιμένω να ρωτήσω αν θα υπάρξει τέτοιο ερώτημα. Ας το ελπίσουμε. Αφού μία στις χίλιας επιχειρήσεις έκαναν χρήση αυτού του κοινοδαρβινικού μέτρου, γιατί είναι μέτρο κοινωνικού δαρβινισμού αυτό, το να πάνε οι κοινωνίες στο τετραήμερο. Και είχαν πάει στο πενθήμερο από το εξαήμερο. Και τώρα να πηγαίνουμε από το πενθήμερο στο εξαήμερο και μάλιστα υποχρεωτικά, ας το καταργήσουν αφού δεν έδειξα ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις και μία στις χίλιες επέλεξε το μέτρο. Θα ήθελα και ένα σχόλιο, γιατί αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, λέει κατά λέξεις, στις περιπτώσεις μη νόμιμης υπαγωγής με χρήση του μέτρου, η εργασία που τυχόν παρασχέθηκε από εργαζομένους κρίνεται ως παράνομη και εφαρμόζονται αυτό. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεν μας έχει πει όμως, δεν αναφέρει αριθμό εργαζομένων που εργάστηκαν παρανόμως ενδεχομένως. Το απαράδεκτο αυτό της ανακοινώσεως για τους ακροατές, γιατί ξέρω, επειδή με την ευαισθησία που έχουν και οι εκπομπές σας και ο σταθμός σας, το απαράδεκτο της ανακοίνωσης είναι ότι ο νόμος λέει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώνουν την έκτη μέρα αφού την πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι. Είναι η λεγόμενη απολογιστική δήλωση. Και η απολογιστική δήλωση θα γίνει στη λήξη του μήνα. Τώρα η κυβέρνηση, για να απαντήσει και στους Ευρωπαίους που την ευθέλησαν και τη διακομόδησαν, έβγαλε τα στοιχεία του 15ήμερου, που τα στοιχεία του 15ήμερου δεν είναι χειροπιαστά και δεν είναι αυτά που πρέπει να έχουμε, διότι λέει ο νόμος, στη λήξη του μήνα μπορούν οι επιχειρήσεις να δηλώσουν αν έκαναν χρήση της δουλειάς την εφημέρα. Βγαίνει στο 15ήμερο τώρα, για να δημιουργήσει και ένα κλίμα στην Ελλάδα, κυρίως στους Ευρωπαίους που επιτέθηκαν στην κυβέρνηση, διότι ό,τι φέρνει αυτό το αναχρονιστικό μέτρο που μας παραπέμπει στα προπολέμου επίπεδα εργασίας.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχω ένα ερώτημα από χθες από ακροατή μας. Ρωτά τι ισχύει για τους ανήλικους και όσον αφορά την εργασία, δηλαδή κάτω των 18 ετών, 16-17 ετών. Κάτω η εργασία, η ηλικιακή ικανότητα προς εργασία, ναι, στην ουσία είναι στα 18 στην πατρίδα μας. Ναι. Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, ότι και 15χρονα, ναι, με τη συνένεση του γονέα, 15χρονα έως 18χρονα, θα μπορούν να δουλεύουν. Σε κάποιες περιπτώσεις καλλιτεχνικές, διαφημιστικές, θέατρα και ούτω καθεξής, θα μπορούν επίσης με συνένεση των γονέων να απασχολούνται και 12 ετών. Με αμοιβή. Άρα, θα λοιπόν, προσληφθούν και όλα σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή... Η εργασιακή ικανότητα αποκτάται στην πατρίδα μας με την ενηλικίωση το 18. Υπάρχουν όμως και εργασίες, σας είπα, με συνένεση του πτυρεμόνα ή του γονέα στα 15 μέχρι τα 18. Ακόμη πιο κάτω, όταν έχουμε τέτοιες δραστηριότητες που επίσης με συνένεση των γονέων και με ειδική άδεια, ναι, διαφημίζουν μικράκια, mm-hmm, στην τηλεόραση, ναι, ναι, παίζουν θέατρο, ναι, μικράκια, ναι, στον κινηματογράφο, εκεί αμείβονται έναντι αμοιβής, αλλά σε μικρή ηλικία. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις εργασίας που αυτά τα εξηγούν και στο εργατικό δίκαιο και στα βιβλία μας τα εξηγούμε. Και αν μπει κάποιος στις ιστοσελίδες, mm-hmm, επιστημονικών φορέων και λοιπά, θα δει από ποια ηλικία και πέρα υπάρχει νόμιμη εργασιακή ενασχόληση. Θα έχουν και ένσημα στην ηλικία. Αυτό που λέμε εργασιακή ενηλικότητα. Ναι, θα έχουν και, και ένσημα στην ηλικία των 17 ετών. Θα έχουν και ένσημα κανονικά. Τα οποία μάλιστα. Δηλούνται και θα έχουν, ωραία, και ένσημα κανονικά, και υπάρχουν ένσημα, γι' αυτό μας έρχονται. Ευχαριστώ. Ακόμη και τώρα, mm-hmm, κυρίες, κύριοι, που μας λένε στα 16 μου, 17 μου, πήρα ένσημα επειδή ήμουν ιατρικός επισκέπτης, πήρα ένσημα επειδή δούλεψα σε κάποιες δουλειές και ούτω καθεξής, και αναζητούμε, αναβιώνουμε, χτίζουμε τα παλιά ένσημα. Και σήμερα τώρα με πήρε μια κυρία, μου λέει, αν έχω κάποια ένσημα πριν το 93 μπορώ ή πρώτο 83 να βγω νωρίτερα. Βεβαίως και ένα ένσημο να έχει κάποιος ή κάποια πρώτο 93 ή πρώτου 83, τότε έχουμε άλλη ηλικιακή μεταχείριση από πλευράς συνταξιοδοτικού δικαίου. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, γιατί διανύουμε περίοδο καύσωνα, είχαμε έκτακτα μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο τα γνωρίζουμε. Μας έστειλε εργαζόμενος από εργοστάσιο εδώ έξω από την Θεσσαλονίκη. Οι συνθήκες τραγικές, μας είπε. Με αφορά εμένα προσωπικά το μέτρο, γιατί εργαζόμαστε... Τον αφορά, αλλά οι εργοδότες εδώ, κυρίως το Υπουργείο φταίει, mm-hmm, διότι για χρόνια δείχνει μία ανοχή και στην ουσία ανέχεται να δουλεύουν υπό αφόρητες συνθήκες οι εργαζόμενοι, χωρίς η επιχείρηση ως οφείλει με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις να διακόπτει την επιχείρηση, γιατί... Εδώ η μάχη γίνεται ποιος θα πληρώσει, αν θα πληρωθεί το μεροκάματο. Ναι. Τι είναι η διεθνής συμβάση? Ότι αν είναι οι συνθήκες αφόρητες και ο εργοδότης ανοίγει το εργοστάσιο, αλλά ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει, ναι, λόγω του κλίματος, της ζέστης, του κρύου, του χιονιού κλπ, mm-hmm, τότε καταβάλλεται μισθός. Εδώ οι εργοδότες... Ναι, αλλά δεν μπορεί ωστόσο να αρνηθεί να μην προσέλθει στην εργασία του. Ναι, αυτό ρωτά. Τώρα τι γίνεται? Το εργοδότες, με ανοχή των Υπουργείων, mm-hmm, διαχρονικά, τα τελευταία 30 χρόνια καμία κυβέρνηση δεν είχε καλή συμπεριφορά, συνεπώς λέει ότι ναι, αλλά δεν θα πάρεις μισθό. Ο εργαζόμενος τώρα που μας ακούει και σας είπε για τη ζέστη, mm-hmm, επειδή δεν μπορεί υπό συνθήκες 40 βαθμών να παρέχει την εργασία του, το θέλει το μεροκάματό του. Δεν φταίει αυτός για τον καύσωνα, βεβαίως δεν φταίει και ο εργοδότης, αλλά... Η αδυναμία δεν είναι στον εργαζόμενο, αλλά είναι σε αυτές τις συνθήκες. Oh. Γιατί αν ο εργαζόμενος, του πει ο εργοδότης, μην έλθεις, αλλά του κόψει το μεροκάματο, δεν θα έχει να ζήσει την οικογένεια. Σίγουρα. Από άρα την λοιπόν εδώ, ναι, είναι, ναι, εδώ, ναι, είναι η ανοχή, η κακή συμπεριφορά και οι κακές οδηγίες του Υπουργείου, που δίνουν κάποιες γενικές οδηγίες, να είναι, λέει, στη σκιά,
να κλιματίζεται το περιβάλλον. Οι διεθνείς συνθήκες που το λένε αυτό δεν είναι μόνο το έργο των κυβοχρήσεων, αλλά όταν ο εργαζόμενος ή υποθυμά ή αδυνατεί ή δεν μπορεί να παρέχει υπό συνθήκες 42 βαθμών την εργασία του, βεβαίως πρέπει να φύγει. Αλλά δεν θα πάρει μεροκάματο. Ναι, δεν το καλύπτει. Κατά τον εργοδότη. Άρα λοιπόν εδώ είναι μία μάχη ανέντιμη και ανήθικη. Δυστυχώς. Εδώ τι έπρεπε να συμβεί, το λέω και ως καθηγητής εργατικού δικαίου στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να πει, κυρία, λόγω αυτών των συνθήκων θα πληρωθείς και δεν θα έρθεις, γιατί αυτή λέγεται πρόνοια του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Είναι βασική αρχή του εργατικού δικαίου να προνοεί και για την υγεία του. Εννοείται. Άρα λοιπόν εδώ θα του πει φύγε, αλλά δεν θα σε πληρώσω. Αυτό δεν το θέλει ο εργαζόμενος και δεν πρέπει να συμβεί. Φαίνεται πως η ερώτηση του ακροατή από χθες βρίσκει έδαφος. Με ρωτούν και άλλοι ακροατές τώρα. Μα είναι μεγάλο ένας το κύριος θέμα, μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα και οι εργοδότες μας παίρνουν. Αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι και τους συνεργάτες μου. Πρέπει να τους καταβληθεί ο μισθός. Αν φτάσει 40 ο βαθμός η θερμοκρασία και δεν αδυνατεί, πληρώνεται και του λέει φύγε. Το κάνουν όμως οι εργοδότες. Το ελέγχει το Υπουργείο, κυρία Μποτίτση, και αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς. Θα του πει φύγε, ναι, αλλά δεν απληρωτή. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Δεν πρέπει να ισχύσει αυτό. Ούτε αρκούμεθα στις γενικές οδηγίες του Υπουργείου, που επαναλαμβάνω να είναι στη σκιά, να μην κουράζεται. Πώς να μην κουράζεται. Άμα του δίνει τις συνεργές στον δρόμο ή στην υψηκάμινο και του λέει δούλεψε για το εργοστάσιο δουλεύει. Άλλος φύγει, αλλά δεν θα πληρωθείς. Αυτή είναι η λύση, κυρία Μποτίτση, και αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς, με συνθήκες, τώρα έχω μήνυμα από Βόλο, 41 βαθμούς Κελσίου. Μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα. Από Κρήτη μας πήρανε τώρα, από κάτω από την Ιεράπετρο, τα ίδια χάρτη. Παντού, δυστυχώς. Σήμερα τι κάνουμε, αν φεύγουμε, αν χάνουμε το μεροκάματο. Αυτό μας ρωτάνε. Και είναι και ο κίνδυνος της απόλυσης σε περίπτωση που δεν αντέχει ο εργαζόμενος και δεν τον... Να ξέρουν οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα πρέπει να λείψουν 5 μέρες χωρίς δικαιολογία και πρέπει άλλες 5 να τους ειδοποιήσει ο εργοδότης. Άρα δεν φεύγουν, δεν απολύονται με μία μέρα, μη φοβούνται. Είναι καλυμμένοι, αν δεν το είναι αντέχουν... Είναι καλυμμένοι και με 5 μέρες με τον πρόσφατο νόμο της σημερινής κυβέρνησης και με 5 μέρες απουσίας δεν απολύονται. Βεβαίως να προσέχουν, διότι αν... Μπορούν όμως να επικαλεστούν κάποιον άλλο λόγο. Αφορμή βρίσκουν εργοδότες και βεβαίως μπορούν να κάνουν τα χειρότερα. Άνω των 16 ετών, αλλά όχι 18, μπορεί να εργαστεί με ένσημα σε βενζινάδικο, νεαρός. Κανονικότατα. Okay. Τα ένσημα δεν είναι εμπόδιο. Ένσημα από πολύ μικρή ηλικία. Στα 16 του μπορεί και μόνος του σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ο νόμος τυπικά λέει με συνένεση των γονέων του ή του κηδεμόνα, αλλά στα 16 εδώ έχουν κατεβεί τα όρια και της εκλογής και της εκλογικής συμπεριφοράς, άρα να ξέρουν οι νέοι που θέλουν να δουλέψουν ότι από τα 16 τους μπορούν με συνένεση και χωρίς συνένεση γονέων και κηδεμόνων μπορούν. Από τα 16 συμπληρωμένα και πάνω μπορούν να δουλεύουν και πάντα... Μιλάμε για δηλωμένη εργασία. Ναι, και πάντα με πληρωμή ένσημων. Εννοείται. Τι κόστος έχουν, ρωτά ο Βαγγέλης, τα στρατιωτικά ένσημα για τους 21 μήνες που υπηρετήσαμε και αν επιδοτούνται από το κράτος? Δεν επιδοτούνται από το κράτος, μόνο από τους στα σώματα ασφαλείας έχει υπηρετήσει. Εκεί υπάρχει μάχη μη πλασματική για τους παλιούς δωρεάν πενταετία και για τους νέους η πολύ φθηνή πενταετία. Για παράδειγμα η πενταετία στους εστόλους κοστίζει γύρω στις 2.000. Για τον φίλο μας, τον ακροατή, τους συνήθεις ασφαλισμένους κοστίζει 5 και 6.000 και πλέον και πάνω. Άρα λοιπόν να υπολογίζουν ότι από 250-260 ευρώ το μήνα η εξαγορά είτε είναι στρατός, είτε είναι σπουδές, είτε είναι παιδιά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Είμαι ασφαλισμένος, ρωτά άλλος ακροατής, στον ΕΦΚΑ. Μπορώ να κάνω ιδιωτική ασφάλιση χωρίς τον ΕΦΚΑ? Όχι. Απαγορεύεται όποιος εργάζεται στην πατρίδα μας, απαγορεύεται
το διατυπώνω να το προσέξουν οι ακροτές, απαγορεύεται να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΕΠΚΑ. Απαγορεύεται. Αυτό το λέμε δημόσια υποχρεωτική κατά σύνταγμα ασφάλιση. Δεν του απαγορεύεται παράλληλα με τον ΕΦΚΑ που είναι υποχρεωτικός να έχει και ιδιωτική ασφάλιση. Να έχει μόνο ιδιωτική ασφάλιση απαγορεύεται, το ξαναλέω. Είναι υποχρεωτική η δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ για όλους ανεξαρτήτως. Άλλος ακροατής ρωτά, παίρνει αναπηρική σύνταξη, αν μπορεί να εργαστεί. Μπορεί να εργαστεί να περιμένει κάποιες μέρες, διότι με ενημέρωνε χθες η Υπουργός Εργασίας ότι φέρουν μία διάταξη σε ένα σχέδιο νόμου να μπορούν οι ανάπηροι να διευκολύνονται, διότι μέχρι τώρα όποιος έβγαινε σε σύνταξη αναπηρίας έπρεπε να δήλωνε ότι είναι ανίκανος προς εργασία. Αυτό πρέπει να φύγει με νόμο, διότι αν είσαι ανίκανος προς εργασία για να πάρεις αναπηρική σύνταξη, πώς δουλεύεις αφού πήρες αναπηρική σύνταξη. Ναι. Και υπήρχε ένα κενό νόμου που καλύπτεται, ρωτήθηκε και η γνώμη μου, την είπα, πώς θα καλυφθούν απολύτως οι αμαία ανάπηροι να μπορούν και ολόκληρη την αναπηρική σύνταξη να παίρνουν και ολόκληρο το μισθό εκ της νέας εργασίας να λαμβάνουν. Ο κύριος μπορεί να δουλέψει και τώρα, θα τον πιάσει το νέο σύστημα, αλλά μπορεί και να περιμένει μέχρι τα μέσα, μέχρι τη ΔΕΘ η κυβέρνηση, έχω πληροφορηθεί ασφαλώς, πολύ ασφαλώς και σίγουρα ότι ο νόμος θα έχει ψηφιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, πολύ σας ευχαριστώ και εγώ και οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε για την τιμή. Έχετε πολύ καλούς ακροατές. Παίρνω και μηνύματα όσο μιλάμε, αλλά και αφού μιλάμε. Και μετά, συνεπώς, ο κόσμος σας αγαπάει, εσάς, το σταθμό, τους συνεργάτες σας και εσάς προσωπικά, από ό,τι βλέπω, αγαπητή Δέσποινα, κύριε Αμποτίτση. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε. Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι. Γεια σας, γεια σας. Στην Ανά απευθύνομαι, αγαπημένη μου, δεν είχα καμία ρατζιστική διάθεση για το σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Ήθελα απλά να διευκρινίσω την υπηκοότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων. Άλλωστε το χρησιμοποιούμε. Θα έπρεπε να μιλήσω και να διευκρινίσω από πού είναι η καταγωγή τους σε κάθε περίπτωση. Δεν είχα καμία άλλη διάθεση. Ζητώ συγγνώμη αν βγήκε, αν πέρασε διαφορετικά προς τα έξω. Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ώρα είναι μία ακριβώς. Με Βασίλη Παπακωνσταντίνου, μάλιστα. Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω ο παντός φανατικός. Αυτόν που πάντοτε τη τρώνε από πίσω και στο μηδέν ξαναγυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Τα πάνε κι άλλοι αυτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ναι, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ονειρευόμαστε. Αυτό νομίζω πως δεν μπορεί να μας το στερήσει κανείς. Καλό μεσημέρι από Δέσποινα Μποτίτση, Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης για το επόμενο τρίωρο εδώ στον Focus FM 103.6. Καλό δροσερό μεσημέρι σας εύχομαι.